Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, είναι το πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού, να δούμε πώς πάει το τουριστικό προϊόν της χώρας. Είμαστε στην καρδιά της σεζόν. Κύριε Τσιλίδη, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, πώς πάει η βαριά βιομηχανία της χώρας, γιατί νομίζω είναι η πιο βαριά βιομηχανία αυτή. Όντως, είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε στον Ιούλιο. Είναι πλέον επίμαχες ημέρες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Είναι και το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου και αν και εφόσον επεκταθεί, επιμηκυνθεί, θα είναι ακόμη καλύτερα. Άσχετα αν είχαμε αυξομοιώσεις στις αφίξεις, άσχετα αν οι τιμές έχουν πάρει έναν άλλο δρόμο, είναι δεδομένο ότι το κόστος του ενεργειακού, του επισητιστικού, ο πληθωρισμός έχουν δημιουργήσει σπουδαία προβλήματα στην παγκόσμια αγορά, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ταξιδιώτες και οι επιχειρήσεις στον χώρο του τουρισμού. Σε ποιες περιοχές είναι, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, σε ποιες περιοχές πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα από το αναμενόμενο και σε ποιες ενδεχομένως υπάρχουν προβληματισμοί, γιατί λέγεται ότι και η κρατική μηχανή και το κράτος δηλαδή, αλλά και ο δικός σας τομέας έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη για τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, να σας πω, ο πύχης θα είναι ψηλά όταν τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά. Έχουμε ένα πρόβλημα που προανέφερα προλίγου, σας είπα πριν, ότι δυστυχώς αναμορφώνει το παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η χώρα μας. Η χώρα μας ανάλογα θα επομιστεί τα δικά της λάθη, τα οποία δεν τα έχει κάνει κάποιος άλλος παρά οι άνθρωποι που είμαστε σε αυτό το χώρο. Εάν λοιπόν έχουμε υποτιμολογήσει κάποιες υπηρεσίες ή έχουμε δει τη δουλειά όπως θέλει ο καθένας στο δικό του δική του επιχείρηση, δεν είναι το γενικό σύνολο αυτό. Όσον αφορά για την πολιτεία, η πολιτεία τι μπορεί να κάνει σε αυτό? Μπορεί να κοστολογήσει λιγότερες τιμές και να φέρει γκρουπ η πολιτεία? Όχι βέβαια. Η πολιτεία πρέπει να κάνει έργα υποδομής, να στηρίξει τις ανάγκες που έχει η χώρα και αυτό πρέπει να κάνει ανελιπώς. Όπως ξέρετε, ένα έργο ξεκινάει να γίνει και τελειώνει σε 20 χρόνια. Mm-hmm. Και όταν ολοκληρωθεί, είναι μικρό το έργο, διότι έχει περάσει 20 ετία που έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πάλι. Είμαστε λοιπόν σε μια τουριστική αγορά. Είμαστε στις πρώτες 5 χώρες προορισμών του κόσμου που η σκέψη του ταξιδιώτη είναι η επιλογή της Ελλάδας για διακοπές. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να το αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, με εμπορική συμπεριφορά συνέπειας και συνέχειας, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά. Τα κενά δεν καλύπτονται εύκολα. Πάντως, να δίνουμε προσφορές. Ναι, πάντως, για να πάρουμε last minute κρατήσεις, είναι ναι μεν το παιχνίδι της παγκόσμιας αγοράς, αλλά δεν είναι... Αυτό που είναι εντυπωσιακό και δεν ξέρω και πόσο ρόλο μπορεί να έχει παίξει, είναι η αλματώδης αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Δηλαδή, η ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί παλιότερα στις αεροπορικές εταιρείες με τον κορονοϊό, φαίνεται ότι όλα μαζί αθροίστηκαν και έχουν δώσει κάποιες τιμές που είναι αδιανόητες. Δηλαδή, αυτή την εποχή, μία πτήση από μία χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία για Ελλάδα, για ένα άτομο, αν πάει να κλείσει τώρα κανείς εισιτήριο, είναι πάνω από 500 ευρώ. Τιμή που αγόραζες πριν από 2 χρόνια να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, αυτές είναι οι τιμές που σχηματίστηκαν μετά την αύξηση του ενεργειακού των καυσίμων. Ένα αεροπλάνο και ένα πλοίο που ταξιδεύει έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, μεγάλη κατανάλωση καυσίμων. Είναι το βασικότερο στοιχείο στην αερομεταφορά. Άρα, εάν αυτό δεν ήταν ακριβό, πιστεύετε πως οι αεροπορικές εταιρείες θα κρατούσαν τις τιμές ψηλά? Δεν κατηγορώ τις εταιρείες. Λέω ότι είναι μία παράμετρος η οποία επιβαρύνει το κόστος του ταξιδιώτη. Και ένα τροχοπέδι για την αύξηση πολύ μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών στη χώρα, κύριε Τσιλίδη. Μα δεν κρύβουμε ότι οι αυξήσεις είναι από το 15% έως το 25% ανάλογα με τη σύνθεση του πακέτου, την απόσταση της διαδρομής ενός ταξιδιού. Είναι γεγονός. Αλλά όλα μαζί ήρθαν ξαφνικά και δημιούργησαν αυτή την ραγδαία αύξηση. Αν κάποιος θελήσει να πάρει ένα αεροπορικό εισιτήριο, είχε και έχει πάντοτε μία τακτική ειδικών προσφορών. Mm. Όταν ταξιδεύει κάποιος οργανωμένα με ένα γραφείο ταξιδίων,
Γιατί τα εκατομμύρια που έρχονται από το εξωτερικό δεν έρχονται μόνοι τους. Κάποιοι έρχονται μόνοι τους, που είναι το 25%. Το άλλο 75% κινείται με οργανωμένο τουρισμό. Δηλαδή πλοίο, τρένο, αεροπλάνο, ξενοδοχείο, πακέτο, εκδρομές, εκδηλώσεις. Αυτά είναι ένα σύνολο πακέτο που στο σύνολό του έχει αυξηθεί. Άρα είναι λογικό να μιλάμε πλέον για μια αύξηση. Και δεν αξίζει μόνο για την Ελλάδα. Αν κάποιοι προσμοί στην Ελλάδα ξέφυγαν, εντάξει, ξέφυγαν. Τι να κάνουμε. Έτσι κινείται ο καθένας από εμάς δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Είμαστε λίγο αυτοκαταστροφικοί. Αλλά όλες οι αγορές του κόσμου είναι αυξηθεί. Και δεν θα προσμετρήσω τις ανταγωνίστριες χώρες που δεν είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Διότι όποιοι δεν είναι στην Ευρώπη έχουν το δικαίωμα να επιδοτούν για το σκοπό που θέλουν. Επιδοτούν τον εργαζόμενο. Επιδοτούν τα κάστρα. Να σας ρωτήσω κάτι εμπειρικά. Ένα ταξίδι που θα αγοράσω από έναν πράκτορα σαν πακέτο. Σε σχέση με ένα ταξίδι που θα προσπαθήσω να το φτιάξω μόνος μου. Να κλείσω εισιτήριο, να κλείσω ξενοδοχείο, να νοικιάσω αυτοκίνητο. Ναι. Τι διαφορά έχει η οικονομική, μπορείτε να προσδιορίσετε. 30% με προεπιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες, με τρόπο μεταφοράς, μετακόμισης ή με τελεοφορείο τουριστικό, είτε με δικό του μέσο, γιατί τα γραφεία ταξιδιών όπως και τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, βεβαίως, παίρνουμε θέσεις για να κάνουμε τη δουλειά μας ένα χρόνο πριν για ένα χρόνο μετά. Βέβαια. Άρα αυτό που έχουμε και λέμε έχουμε 100 υπηρεσίες για έναν πελάτη, είναι 100. Αν έρθουν κάποιοι μετά τις 100 και είναι 110, οι 10 δεν θα βρουν την υπηρεσία να εξυπηρετήσουν. Το εισιτήριο που θα πάω να λοιπόν, αγοράσω εγώ αύριο το έχετε αγοράσει πριν από ένα χρόνο εσείς σε μια συμφωνημένη. Βέβαια, έχουμε κάνει συμβόλαια. Είμαστε δεσμευμένοι. Γι' αυτό βλέπετε και η όρη των ακυρωτικών είναι σαφής. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει στον κάθε διοργανωτή ταξιδιού σε όλη την Ευρώπη για την συνέπεια της τιμής πώλησης και της παροχής υπηρεσίας. Υποχρεούμεθα να έχουμε ασφαλιστικές καλύψεις για τη συνέπειά μας. Σας πω ένα ακραίο. Οι Πόλωνοι με την κλιματική αλλαγή έχουν βγάλει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που εάν μία ημέρα την εβδομάδα βρει βροχή στο δρόμο του ταξιδιώτης, αποζημιώνεται για την μία ημέρα βροχής που του χάλασε τις διακοπές. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ το οργανωμένο ταξίδι. Αυτό ισχύει και για τους Έλληνες πολίτες δηλαδή. Όχι. Όχι. Δεν λέω για τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Εννοώ για τα πακέτα. Εγώ ως οικογενειάρχης με συμφέρει να πάω μέσα από πρακτορείο ή να ψάξω να βρω προσφορές. Όχι. Σας συμφέρει να πάτε από το γραφείο. Διότι ένα γραφείο, είτε πάτε στην Ελλάδα, είτε πάτε στο Βιετνάμ, είτε πάτε στην Αμερική, έχουν συμφωνημένες, προσυμφωνημένες τιμές. Γι' αυτό βλέπετε και πολλά πακέτα στην Ευρώπη το καλοκαίρι, που ταξιδεύουν οι Έλληνες πολύ στην Ευρώπη. Γιατί το κάνουν αυτό? Διότι η Ευρώπη την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι υψηλή περίοδος εκεί. Υψηλή περίοδος στα Χριστούγεννα. Άρα οι τιμές είναι πολύ πιο φθηνές, άρα προτρέπεται να ταξιδεύσει. Διότι όλοι θέλουν να πάνε όπου θέλουν να πάνε. Ναι. Και θα κερδίσουν το χρόνο και την τιμή ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.